Για έναν άνθρωπο που μας έχει όχι απλά να κάνουμε να γελάσουμε, παρότι ήταν μια γενιά η οποία είναι που λέμε και οι γονείς μας και οι παππούδες μας και εμείς και τα παιδιά μας θα έχουμε να λέμε και να συστάμε και να γελάμε, που τον έβαζε και στο YouTube για να δεις τα καλύτερά του, ας πούμε, έτσι το λέω λίγο με την έννοια της τεχνολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος, γιατί εγώ πρώτα απ' όλα του είδα τη δική μας την συνέντευξη που του πήραμε χθες, είδα και έψαξα και μου άρεσε τόσο πολύ, αυτό θέλω να σου πω, Ελισάβετ μου, πριν, που κάθε φορά, αν είναι δυνατόν, ποιος, ο Βασίλης Τσιβιλίκας, να λέει, σας ευχαριστώ πολύ που ενδιαφερθήκατε να μου πάρετε συνέντευξη, αν είναι δυνατόν. Έτσι είναι. Θέλω όμως, πριν συνεχίσουμε και με σένα, Ελισάβετ μου, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, έναν μεγάλο ηθοποιό, που ειλικρινά σας μιλάω, μακάρι να ήταν άλλες οι συνθήκες που θα σας είχαμε εδώ στην παρέα μας, να μιλήσουμε για εσάς, για το δικό σας έργο, για τη δική σας προσφορά, αλλά δυστυχώς ήρθατε κάτω από άσχημες συνθήκες. Δυστυχώς, ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ ούτε να το συνειδητοποιήσω και δεν ξέρω πόσο καιρός θα με πάρει για να συνειδητοποιήσω κάτι τέτοιο. Γιατί δεν είναι απώλεια ενός φίλου, είναι και απώλεια ενός θεατράνθρωπου και την οικογένειά του, από αυτά που ξέρω βέβαια. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε πραγματικά μία γραμμή και τον θαύμαζα και τον ζήλευα πολλές φορές, γιατί κράτησε μία γραμμή σε αυτό το οποίο πίστευε και το πίστευε φανατικά. Και έμεινε αμετακίνητος σε αυτήν, έτσι, κύριε Κωνσταντίνο. Πώς? Και έμεινε αμετακίνητος σε αυτήν. Έμεινε έτσι. Στο όνειρό του, στο στόχο του, στο όραμά του. Και εκείνος 17.000 μεροκάματα, που σημαίνει ότι 17.000 φορές έπαιξε. Με το πιστεύω του σημαία, δηλαδή. Πότε τον είπατε εσείς τελευταία φορά? Πριν από εγώ, πρέπει να είναι ένας μήνας, 20 μέρες, συναντηθήκαμε. Συναντιόμαστε συχνά, γιατί παίζουμε σε δύο θέατρα που είναι μιας επιχείρησης και κατέβαινε κάτω στον Πειραιά που παίζουμε εμείς τώρα. Κατέβαινε στον Πειραιά και έπαιζε και εκείνος κάποιες μέρες εκεί. Συναντιόμαστε, είχαμε μιλήσει και για το μέλλον να συνεργαστούμε. Και έτυχε αυτά τα τελευταία χρόνια να συνεργαστούμε στενά. Πολύ στενά. Το καλοκαίρι είχατε κάνει. Ενώ είχαμε πάρα πολύ καιρό. Είχαμε από παλιά, με τον Βασίλη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πίσω βέβαια, αλλά κάποτε παίζαμε, επιθεωρήσαμε παίξει μαζί κλπ. Έκτοτε χαθήκαμε, δηλαδή δεν συνεργαστήκαμε. Ξαναβρεθήκαμε πάλι όταν κάναμε το γιατρό με το Στανιό του Μολιέρου, ξεκινήσαμε μια καλοκαιρινή περιοδία και εν συνεχεία παίξαμε το «Ό,τι πείτε κύριε Υπουργέ», το «Περοκέ» με μεγάλη επιτυχία. Και εν συνεχεία παίξαμε στη Λυσιστράτη, τις Θεσμοφοριάζουσες. Έπεσαν όλα μαζί τελευταία και είχαμε πολλή επαφή. Τηλεφωνιόμαστε, μιλάγαμε. Αυτό που μας έκανε και εμάς, κύριε Κωνσταντίνου, πέρα από αυτά που μας λέτε τώρα και θέλω να μας πείτε και άλλα στη συνέχεια, είναι το ότι και τη συνέντευξη που θα δούμε και μαζί, μιλάμε για έναν άνθρωπο πάρα πολύ ζωντανό και κάθε πρότασή του, Ελισάβετ μου, τελειώνει με ένα χαμόγελο. Εμένα με ρωτήσετε, ήταν ένας άνθρωπος που έσπιζε από ζωή, δηλαδή, και νομίζω ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Δεν αντιμετώπιζε. Εσείς το βλέπετε σαν επισκέπτη που ήρθε και όμως τον έζησα από κοντά. Ήξερα ότι ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ υγιής. Πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του και... Δεν σας είχε διαμαρτυρηθεί καθόλου για κάποια προβλήματα ενδεχομένως που είχε υγείας? Όχι, τίποτα, γιατί... Ήταν το ίδιο ζωντανός και, δηλαδή. Σε κάποια συχνά και τα ξέρω, επειδή ναι. είχε συστήσει και εμένα κάποιες... Πρόσεχε δηλαδή. Κάποιες μαγνητικές τομογραφίες που έκανε και τα λοιπά, γιατί έκανε όλο το σώμα. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα και πέρα από όλα, επειδή τον έζησε και από κοντά και τα βράδια που πήγαμε περιοδία και που τρώγαμε παρέα. Ούτε κάπνιζε, ούτε έπινε ιδιαίτερα, αν θα έπινε κάποια μπύρα κτλ. Λέμε τώρα κάτι λεπτομέρειες που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά τι να κάνω, να πούμε κάτι το οποίο είναι απίστευτο δηλαδή. Γιατί όταν τα ξέρεις για έναν άνθρωπο υγιέστατο, τον οποίο μιλάς μαζί. Λέτε κιόλας ότι προσέχει με το παραπάνω. Και τον έχει ζήσει. Και ήταν και άνθρωπος από ό,τι ξέρουμε στην παρέα που ήταν με τα γέλια, καλαμπούρια. Καλά, ναι, δεν υπήρχε. Αυτό ήταν εσύ. Το χιούμορ ήταν το άλφα και το ωμέγα ζωή. Οι δυο μας λέγαμε και μάλιστα λέγαμε πολλές φορές ότι. Η ζωή είναι ένα δράμα που, αν το πάρεις σοβαρά, βγάζει πολύ γέλιο. Mm-hmm. Και προέκυψε αυτό. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε και με τον δημοσιογράφο μας, τον Μιχάλη, τον Μπλεμένο Μιχάλη μου, που ξέρω ότι βρίσκεσαι στην περιοχή του Αμαρουσού, όπου βρίσκεται και το... Είμαστε το σπίτι του Βασίλη Τσιβιλίκα. Αυτή την ώρα...